Άριστο Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024. Η τελευταία Άριστο Τρίτη του Φεβρουαρίου του 2024. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Όλα good, όλα καλά. Το παλεύουμε. Alles Good. δεν λένε οι Γερμανοί. Alles Good. Κάτι τέτοιο λένε, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν πολύ ωραίο ερώτημα για σένα. Mm -hmm. Πώς μπορούν οι γονείς, οι οποίοι έχουν υπάρξει κακοποιημένα παιδιά να οριοθετούν τα παιδιά τους. Είναι ένα ερώτημα το οποίο λέει τα ακόλουθα. Είμαι γονιός. Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων γιατί έχω εντοπίσει με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου ότι δυσκολεύομαι πολύ να βάλω όρια στο παιδί μου. Με όλα τα άσχημα συνεπακόλουθα του να μην βάζω όρια στο παιδί μου. Είμαι κοντά στα 40, και έχω περάσει δύσκολη παιδική ηλικία με αποτέλεσμα να θέλω να έχω το παιδί μου ηλικίας 8 ετών στα πούπουλα. Κάτι που τώρα συνειδητοποιώ ότι είναι λάθος. Πάντως δυσκολεύομαι πολύ να του βάλω όρια και τώρα προσπαθώ να το δουλέψω. Αν θέλετε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου να κάνετε ένα βίντεο για την οριοθέτηση των παιδιών και γιατί άνθρωποι σαν εμένα δυσκολευόμαστε. Θα σας ήμουν ευγνώμη. Είχε. Είχε. Αφορά πολύ κόσμο αυτό. Ναι, είναι δύσκολο γενικά όταν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε υποστεί παραμέληση, κακοποίηση. Ό, όταν ήμασταν τα καλά παιδιά του σπιτιού που όλα έπρεπε να τα κάνουμε, δεν μπορούσαμε να πούμε όχι, δεν μπορούσαμε να προσπιστούμε τα δικαιώματα μας, δεν μας φέρονταν σαν παιδιά και μας γονεοποιούσαν. Ε, έπρεπε να είμαστε καλοί σε όλα και ταυτόχρονα να κάνουμε και ό,τι μας ζητούν. Ε, να γίνουμε εμείς διαφορετικοί γονείς, ε, να γίνουμε εμείς γονείς οι οποίοι να ξέρουμε να λέμε όχι, να βάζουμε τα όρια μας, να προστατεύουμε τον εαυτό μας ε, και όταν βλέπουμε ότι έχουμε εγκουραστεί να αφήνουμε λίγο χώρο και σε εμά. Γενικά όταν τα παιδιά μας είναι έτσι παιδιά δυναμικά, παιδιά με έτσι ισχυρή προσωπικότητα, παίρνουν πάρα πολύ χώρο στη ζωή μας. Ζητούν συνέχεια σημασία. Είναι παιδιά που θέλουν έτσι, δεν αρκούνται με τον λίγο, θέλουν πράγματα, θέλουν να μιλάνε, θέλουν να συζητάνε, θέλουν να τους ξέρω εγώ να είσαι παρόν στη ζωή τους, να τους τρέχεις από εδώ, να τους τρέχεις από εκεί. Αυτό προαπαιτεί ενεργεία μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, και χρόνο. Τα... Και, και χρόνων και ενέργεια και ψυχική ηρεμία και ζωή γεμάτη για τους γονείς. Με ποια έννοια ε, όλοι μας έχουμε τα θέματα μας. Τη δουλειά μας που έχει τα θέματα της, την ενέργεια που πρέπει να σπαταλούμε εκεί, τα οικονομικά μας, τις υποχρεώσεις μας, τις αναποδιές μας, τις δυσκολίες μας, ε, τα δικά μας θέματα, τα συζυγικά μας ε, και τα θέματα τα γονεϊκά. Όλα αυτά οι ίδιοι εμείς καλούμαστε να τα διαχειριστούμε ταυτόχρονα. Ε, οπότε υπάρχουν εποχές που όταν σε έναν, τέτοιο, σε έναν τομέα, ας πούμε, π.χ. στον οικονομικών ή στον επαγγελματικών ή στο συντροφικών, υπάρχει κάποιον πρόβλημα το οποίο εκεί πρέπει να εστιάσουμε την ενέργεια μας και τη σημασία μας, δεν μένει χώρος και χρόνος για, τις, για τα υπόλοιπα παιδεία. Ε, αν αυτό γίνεται τακτικά, σημαίνει ότι κάποιος, κάποιους τομείς θα παραμελήσουμε. Μιλάς τώρα ό, ό, όμως ναι. ενέργεια, για όλα ταυτόχρονα. Μιλάς για την περίπτωση της εύκολη λύσης του να λες όλα ναι στο παιδί για να μην έχεις να ναι, ναι. την αντίδραση. Ακριβώς. Τώρα κάνω μια εισαγωγή για να πω ότι πέραν από το, από το ιστορικό, την, την ιστορία που φέρει ο καθένας μαζί του, τον τρόπο που μεγάλωσε, που φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είχαν κακοποιητική παιδική ηλικία έχουν κάποια κοινά στοιχεία σαν αυτά που είπα πριν, έχουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν έχουν να διαχειριστούν μόνο το να βάλουν όρια στα παιδιά τους, ταυτόχρονα πρέπει να βάζουν όρια στο σύντροφο, ταυτόχρονα πρέπει να βάζουν όρια στη δουλειά, Ταυτόχρονα πρέπει να διαχειρίζονται δύσκολα πράγματα που σε όλους μας συμβαίνει Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του συμβαίνουν. Έτσι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ε, ως, κακοποιη... ως κακοποιημένο παιδί που μεγαλώνω παιδιά. Στα μεγάλα μου τα παιδιά... κάθε φορά που προσπαθούσα να βάζω ζώρια... και έκλαιγαν ή γκρίνιαζαν... πάθαινα συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή... Ε, έμπαινα σε μια άσχημη συναισθηματική κατάσταση που προφανώς υποθέτω ότι θυμόμουν πώς ένιωθα εγώ όταν έτρωγα ξύλων ή όταν ήμουν σε δύσκολη φάση μεγαλώνοντας εγώ ως παιδί. Και αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ. Mm -hmm. Τώρα με τα πιο μικρά τα παιδιά που είμαι μεγαλύτερη και είμαι σε μια φάση που έχω κάνει πολύ ψυχοθεραπεία και έχω πάει no contact με αυτούς που έπρεπε να πάω no contact, δεν απορριθμίζουμε αν γκρινιάξει το παιδί ή αν κάνει το παιδί είναι επίκληση στο συναισθήμα. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή το να έχεις είναι αδούλευτα εμπειρία, τραύματα... Παίζει ρόλο και η εμπειρία, παίζει ρόλο και το να δουλέψεις τα τραύματα σου και να ξέρεις ε. μέσα σου την ώρα που θα έρθει το παιδί και θα σε χειραγωγήσει, την ώρα που θα έρθει το παιδί και θα σου πει δεν είσαι καλή μαμά. Είναι φυσιολογικό ε... τα παιδιά να χειραγωγούν. Και το να χειραγωγούν και το να έχουν αρκεστικά χαρακτηριστικά είναι φυσιολογικό στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Είναι αναμενόμενο. Ε, τα κάποια παιδιά τα οποία το κάνουν εκτενώ. Δηλαδή, το έχουν, το κάνουν συνέχεια και είναι δείγμα και τη προσωπικότητά του. Κάποια ε, άλλα πράγματα. Καλά, παιδιά... αλλά μπορεί όμω να ερωθετήσει αυτά τα παιδιά. Αν είσαι ψύχρεμο και, και καλά, αν είσαι σε καλή φάση. Λοιπόν, είπα από πριν ότι ε, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση, την ιδιοσυγκρασία του παιδιού μα. Περιμένουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια την ιδιοσυγκρασία. Μπορεί κάποιον παιδί να είναι πιο ήρεμο, πιο εσωστρεφέ, να μην είναι τόσο πολύ, να μην παίρνει τόσο πολύ χώρο. Να έχει άλλα θέματα. Κάποιον άλλον παιδί όμω να παίρνει πάρα πολύ χώρο, να θέλει πάρα πολύ σημασία. Να θέλει πολλές, να το καλύψουμε πάρα πολλά τι ανάγκε του. Εκεί πέρα, όταν θα προσπαθήσουμε. στο παιδί που είναι πιο ήλαρο, πιο ήρεμο, μπορούμε πιο εύκολα να βάλουμε τα όρια μα. Ναι. Μπορεί να είναι και μόνο το οροθετημένο. Το άλλο το παιδί όμω που είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατή προσωπικό. All over the place. Είναι διαχειμένο yeah. παντού. Είναι, είναι, και είναι και χρησιμοποιεί έτσι και με μαεστρία τα επιχειρήματα. Δηλαδή σου τη λέει και από πάνω. Και κάποια από εκείνα που σου τη λέει έχει και δίκαιο. Δηλαδή σε αποστομώνει. Δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση σε αυτό που σου λέει. Είναι πιο δύσκολο στο χειρισμό του. Οπότε τα διαλέγουν την εύκολη λύση του να λένε εντάξει αντεκάντω και άσε με ησυχή και να τελειώνουμε. Άμα έχουν κι άλλα θέματα να τρέχουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν ταυτόχρονα να έχουν πέντε καρπούς για κάτω από τις μασχάλες τους. Ωστόσο το θέμα είναι να δούμε πώς αυτόν επιδρά πάνω στο παιδί είναι το ίδιο. Και το πιο σημαντικό είναι να χτίσουμε μια επικοινωνιακή έτσι, γραμμή μεταξύ μας σαν οικογένεια το όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας ξεπερνάει τα όρια, γιατί δεν καταλαβαίνει, να μπορούμε να καθόμαστε και να του λέμε κάποια πράγματα και να μπορεί αυτό να καταλαβαίνει και να, του επικ... δηλαδή, να του εξηγούμε ότι κοίταξε να δεις, εμείς γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλουμε να κάνεις αυτόν γι' αυτόν, για αυτού του λόγου, γιατί σκεφτόμαστε έτσι, γιατί μα έτυχαν τα τη ζωή μα τα πράγματα έτσι για το καλό σου, για την ηλικία σου, γιατί έχουμε ακούσει πέντε παραδείγματα και ξέρουμε και εμείς οι θεωρούμε ότι αυτό θα είναι για το καλό σου. Και αν δούμε ότι δεν το καταλαβαίνει πάλι, θα το πούμε, κοίταξε, ναι, αυτή είναι η απόφασή μας. Εμείς είμαστε οι γονείς σου, είμαστε οι κηδεμόνες σου και εμείς αυτό θέλουμε, πιστεύουμε ότι θα σε βοηθήσει. Και να Εγώ μπορούμε αυ... να το στηρίξουμε το επιχείρημά μας. Κάτι που λέω στα παιδιά είναι ότι έχετε το ρόλο του παιδιού, έχουμε το ρόλο του γονιού, ο ρόλος του παιδιού έχει κάποια δικαιώματα και κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ο ρόλος του γονιού έχει επίσης δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτόν τον ρόλο έχει, αυτόν τον ρόλο έχω, είσαι αναγκασμένος, αναγκασμένη μέχρι να ενηλικιωθεί να δεχθείς ότι για κάποια πράγματα αποφασίσουν οι γονείς. Ακόμη και αν όταν εσύ μεγαλώσεις αποφασίσεις ότι αν θα αποφασίσει να γίνεις γονιό, ότι θα αποφασίσει διαφορετικά. Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε ότι είναι άλλη ρόλη και ότι δεν είμαστε όλοι ίσα και ομοιά. Γιατί νομίζω ότι τα παιδιά που οι ενήλικε που είναι κακοποιημένα παιδιά και δεν έχουν κάνει ακόμη όλη την απαραίτητη δουλειά που χρειάζεται για να έχουν τα τραύματα του υπό έλεγχο, μόνο να δουν έτσι μια στενοχωρημένη φατσούλα, μόνο να δουν ένα παράπονο από το παιδί, μπορεί να απορριθμιστούν και να νιώθουν ενοχέ, να νιώθουν τύψει. Όταν, όταν δεν έχουμε δουλεμένα τα δικά μας ε, μπορεί η εικόνα του παιδιού να μας θυμίζει μια ενδεχομένω δική μας ναι. εικόνα. Ναι. Και εκείνη την ώρα να ταυτιστούμε σε έναν τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό και είναι καλό να κάνουμε τα δικά μας, να τα, κάνουμε θερα... να τα θεραπεύσουμε. Η κοπέλα όμως αυτή λέει ότι κάνει πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία. Και εδώ θέλω Κα... να πω κάτι. Πρέπει... Οι άνθρωποι που παρακολουθούν το κανάλι μας και μαθαίνουν α, πληροφορίες σε σχέση με τα καινούργια ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας, τα οποία εφαρμόζουν mm -hmm. αρκετοί ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτές, όπως τα ζητήματα της σύνθετη διατραχής με τα τραυματικού τα ζητήματα της συνεξάρτησης, του people pleasing, τα ζητήματα της ναρκισιστικής κακοποίησης, τα ζητήματα της διαχείρισης τοξικών συγγενών, Εάν κάνω ψυχοθεραπεία κάπου σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα ή δεν τα λαμβάνει υπόψη στη θεραπεία. Αν πάνε σε ένα ψυχολόγο, σε μια ψυχολόγο που τους λέει είναι κρίμα οι γονείς σου ρε παιδί μου, σε έχουν κακοποιήσει πριν 40 χρόνια, τι κάθεσαι τώρα και τα σκέφτεσαι ή συγχώρεσαι τους και άφησε, άφησε τους να πάνε παρακάτω. Ή έχει ηθική ευθύνη να γυροκομίσει του γονεί σου παρόλο που σε έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν. Αν κάνουμε ψυχοθεραπεία δηλαδή και ο άνθρωπο τον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία δεν έχει ενημερωθεί ακόμη και δεν έχει αντιληφθεί τη δυναμική της ναρκισιστικής κακοποίησης από γονείς, από συγγενείς, από συντρόφους, μπορεί η ψυχοθεραπεία που κάνουμε να μην μας βοηθάει. Και να κάνουμε 5 χρόνια και 10 χρόνια και να μην βγάζουμε αποτέλεσμα. Εγώ πήγαινα προσωπικά 7 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια σε έναν ψυχολόγο, ο οποίο αντί να με βοηθάει, με έπαιρνε πίσω. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε έτσι μια εγρήγορση. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο στο ψυχοκαιδευτικό μας κανάλι, αυτό εδώ στο YouTube. Ε, υπάρχουν κάποιες καινούριε γνώσεις, οι οποίες είναι και εφαρμόσιμες στη ψυχοθεραπεία, αλλά πρέπει να έχει αυτές τις γνώσεις ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, στον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε σε ποιον κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αν κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, ήδη είναι people pleasers ή ήδη είναι συνεξαρτόμενοι ή ήδη έχουν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας και δεν αναγνωρίζουν αυτές τις δυναμικές δεν θα πάμε πουθενά. Φυσικά η κοπέλα εδώ λέει ότι το είχε αναγνωρίσει ψυχολόγο τη ότι δυσκολεύεται να βάλει όρια. Οπότε μπορεί να μην ισχύει αυτό ότι δεν. Δεν ξέρω τι έχει να πει εσύ γι' αυτό. Κοίταξε να δει. υπάρχουν διάφορε θεραπευτικέ προσεγγίσει και το κάθε θέμα μπορούμε να το δούμε από διαφορετική είναι οπτική γωνία. Το θέμα είναι ότι μπερδευόμαστε μερικές φορές γιατί προσωπικά στοιχεία που μπορεί να, προ, να, να πιστεύει κάποιος να, να, είναι στοιχείων παρερμήνευσης ε, κάποιων θεωριών που μπορεί να έχουν βγει. Δηλαδή δεν είναι Άγιοι γονεί και μιλάω γιατί είμαι και εγώ γονιός δεν, δεν έχω λόγο να πω δηλαδή κάτι κακό για τους γονείς εν, ενώ είμαι και εγώ και αν είμαι και εμένα εμπάλα δηλαδή. Ε, ούτε, ούτε γεννιόμαστε γονείς και τα ξέρουμε όλα, γινόμαστε γονείς. Για να μπορέσουμε να μην κάνουμε κακό στα παιδιά μας, θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι ενσυνείδητοι, να έχουμε μια ενσυνείδητη γονεϊκότητα, συνέχεια να μαθαίνουμε, συνέχεια να προοδεύουμε, να έχουμε πολλή ενέργεια για τα παιδιά μας, να θέλουμε να τα ζώσουμε το καλύτερο δυνατόν και να είμαστε ανοιχτοί στο να ακούμε πού μπορεί να κάνουμε λάθος και να δεχόμαστε την κριτική γιατί μπορεί αυτή η κριτική να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ε, αν κάποια Δεν στοιχή... πρέπει όμω όμως να είμαστε και εμεί ενήλικε. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι... Να είμαστε όριμοι για να μπορέσουμε... Ναι, οι άνθρωποι γίναμε γονεί. Και μιλάω τώρα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και κάνω την ναι. δικιά μου αυτοκριτική για τα μεγάλα μου τα παιδιά. Έγινα γονιός, ενώ ακόμη δεν, είχα, δεν είχε αποκοπεί ο ρόλο, ρόλος, λόρος, Τη συνεξάρτηση μου με του δικού μου γονεί. Έγινα γονιό και κάθε τρει και λίγο απορριθμιζόμουν και ήμουν στα πατώματα γιατί προσπαθούσα να διορθώσω σχέση που δεν διορθωνόταν με του δικού μου του γονεί. Πώ θα μπορούσα εγώ τότε να ήμουν ένα γονιό με ψυχραιμία, ένα γονιό που να έχει ενέργεια για να δώσει στα παιδιά, ναι. Γιατί είναι χρονοβόρο το να βάζει όρια και ενεργοβόρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πει: Εντάξει, Μωρέ, κάνε αυτό που θέλει και σταμάτα να κλείσει. Ναι, πολύ πιο εύκολο, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, πρέπει να είμαστε όριμοι. Δηλαδή, ενήλικε όριμοι. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Και κάποιοι έτυχε να γίνουμε γονεί χωρί να είμαστε όριμοι. Και να οριμάσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Για να αφήσουμε πίσω όμως το τραυματικό, το κακοποιητικό μας παρελθόν. Πρέπει να έχουμε κάνει δουλειά θεραπευτική πάνω στα τραύματα μας και επίσης να έχουμε κόψει επαφές με αυτούς οι οποίοι μας τραυμάτιζαν και συνεχίζουμε να έχουμε επαφές μαζί τους, θα μας επανατραυματίζουν ή θα μας απορριθμίζουν. Το είναι πολύ βασικό. Στέλνω αυτό το ερώτημα στη φίλη. Λες ότι έχεις περάσει κακοποιητική παιδική ηλικία. Έκοψες επαφές με τους κακοποιητές σου. Είσαι σε απόσταση ούτως ώστε να μην σε ξαναανακατεύουν. Να μη σε απορριθμίζουν. Δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι και ένα βλέμμα και μια γκριμάτσα και μια κουβέντα από τον κακοποιητή προς το θύμα έστω και 40 χρόνια μετά την κακοποίηση μπορεί να το απορριθμίσει και να το βάλει ψυχολογικά στη συναισθηματική συνθήκη που ήταν τότε που κακοποιούνταν τις πρώτες φορές. Ακριβώς. Είναι βασικό τούτο αριστονική. Πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τέλος πάντων, αυτή η δική μας ορίμανση, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο, ε, παράλληλα τρέχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Οπότε ας είμαστε έτσι λίγο ε, κατανοητικοί και αυτοφροντιστικοί με τον εαυτό μας και να καταλαβαίνουμε και τις δικέ μας δυσκολίε. Ε, και δεν είναι, δεν είναι άσχημο να τις παραδεχόμαστε κιόλας. Ναι. δηλαδή να πούμε στο παιδί κοίταξε να δεις έτσι όπως σε βλέπω αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γιατί θυμάμαι και τα δικά μου πράγματα αλλά γνωρίζω γιατί έχω ρωτήσει το θεραπευτή μου ότι, ότι δεν θα σου κάνει καλό να, σε, να σου, σου επιτρέψω αυτό το πράγμα και γι' αυτόν τον λόγο για το δικό σου το καλό δεν πρέπει να το κάνω αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα αλλά είναι για το καλό σου που το κάνω μια ειλικρινή ανατροφοδότηση στο παιδί. Να παραδεχτούμε γιατί τη βλέπει το παιδί. Τη βλέπει στη στο, στο, στο φάτσα μα. Φυσικά η κοπέλα μας. το λέει ξεκάθαρα ότι εξηγεί το παιδί. Ότι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή η κοπέλα. Είναι μια άλλη κοπέλα που το λέει. Κάτσε να σου διαβάσω άλλον ένα μικρό, μικρό ερώτημα για την ψυχραιμία που έχει σχέση με αυτό. Μας είχε ρωτήσει μια άλλη κοπέλα ε, για το ότι πώς διαχειρίζομαι ψυχραιμία ως γονιός. Mm -hmm. ε, λέει, έχω δύο κορίτσια, έξι και τριών χρόνων, προσπαθώ πολύ να ενημερώνομαι για τη συναισθηματική νοημοσύνη και να την εφαρμόζω. Είναι πολύ δύσκολο όμως και σαν γνήσια συνεξαρτώμενη, στις έντονες καταστάσεις μου βγαίνουν τα παιδικά τραύματα. Άρα, όπω και την κοπέλα αυτή που γράφει. Σωματική κακοποίηση από απογοήτευση παραμέληση. Παραμέλυση. Ναι. Σε αυτέ τι έντονε στιγμέ αναφέρω στι μικρέ ότι η μαμά δεν είναι καλά. Νιώθει θυμωμένη και θέλει το χρόνο τη να ερεμήσει. Κάποιε φορέ του εξηγώ μετά και κάποιε άλλε δεν μπορώ να ερεμίσω και απομακρύνομαι. Νιώθω άσχημα. Κάνω ψυχοθεραπεία πέντε χρόνια. Αυτή είναι που κάνει ψυχοθεραπεία πέντε χρόνια. Μπέρδεψα τις δύο... τα δύο αιτήματα. Νιώθω σίγουρα ότι έχω βελτιωθεί πολύ. Παρ' όλα αυτά, έχω δουλειά ακόμα για να δουλέψω την υπομονή μου και να μην κλιμακώνω την ένταση τόσο γρήγορα. Εγώ θα έλεγα ότι η ένταση. Έχει να κάνει με, με την οριμότητα πάλι, με την υπομονή και με το πόσο αποθέματα ενέργεια έχουμε. Τα αποθέματα ενέργεια μας δεν είναι ανεξαντλήτα. Κάποια στιγμή εξαντλώνται. Και υπάρχουν εποχές οι οποίες είναι τόσο δύσκολες για μας, για κάποιους πιο εύκολες, για κάποιους πιο δύσκολες. Τι χένει, ρε παιδί μου, να, εν, να υπάρχουν ε, ε, χρόνοι οι οποίοι να είναι πολύ δύσκολοι και άλλοι χρόνοι που να είναι μέτρια δύσκολοι και άλλοι χρόνοι που να είναι πιο εύκολοι. Τον είναι θέμα ε, δεν δε θα χρησιμοποιήσω τώρα διάφορες στερεότυπες, δηλώσει και προκαταλήψεις, αλλά θα πω ότι συμβαίνει σε όλους μας. Λοιπόν... Ε, όταν λοιπόν ζούμε πολλά ταυτόχρονα δύσκολα πράγματα είναι πάρα πολύ λογικό η ψυχραιμία μας και η υπομονή μας να μην, να μην είναι στα φορτέ τη. <Σ 1955> Όμως την έχουμε ανάγκη για ό, ό, ό,τι κάνουμε. Από μια απλή συναλλαγή στη δουλειά μας μέχρι στη, στα πάντα στη ζωή μας. Ε, είναι καλό να κάνουμε μια λίστα με πράγματα που μας ηρεμούν να αποσυρθούμε για λίγο, να αποστασιοποιηθούμε ξέρω να πάμε μία βόλτα, να, να, πάμε να κάνουμε κάτι χαλαρωτικό, να βγούμε στην αυλή να σκουπίσουμε και να δούμε τη φύση, να παίξουμε με το κατοικίδιο μας που αυτό θα μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τρέξιμο, να πάμε περπάτημα, να κάνουμε οτιδήποτε μας βοηθά για να επανέρθει λίγο η ηρεμία μας. Την ώρα που είμαστε αναστατωμένοι να μην μιλήσουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, να ηρεμήσουμε και να μιλήσουμε όταν εμείς θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε. Άρα κάνουμε το... time out. Κάνουμε time out, ναι. 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 Είναι Με πάρα πολύ σημαντικό. Και, και ακόμα και μετά από αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε νυρβάνα. Θα είμαστε πάλι αναστατωμένοι, αλλά λιγότερο από όταν θα ήμασταν να δεν το έκαναμε αυτόν. Και μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους εκείνη την, την περίοδο ότι κοιτάξτε να δείτε, δε, περνάω δύσκολα πράγματα και συγχωρέστε με αν είμαι έτσι λίγο να πω το μη λίγο να... Ενημερώνουμε ρε παιδί μου ότι Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι περνάμε μια δύσκολη φάση και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ή να δεχτούμε δουλειέ ή οτιδήποτε. Το λέμε αυτό το πράγμα, δεν είναι κακό, συμβαίνει σε όλους μας, είναι ανθρώπινο. Και σε, σε, σε όποια περίπτωση αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε την ανάγκη τη δική μας. Mm. Ε, αν δεν την σεβαστούμε τότε θα γίνουμε άλλοι. <laughs> θα βγάλουμε από μέσα μας ένταση δυσανάλογη με αυτή που οι άλλοι είναι συνηθισμένοι να, μας, να βγάζουμε. Και στο τέλος θα χάσουμε και το δίκιο μας... Θα μας χαρακτηρίσουμε με λόγια που δεν μας αξίζουν και δεν, δεν μας ταιριάζουν. Δεν με την προσωπικότητα μας και θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Γιατί μετά θα, θα πρέπει να αποδείξεις κιόλας ότι δεν είσαι ελέφαντας. Άρα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που έχει μια αναποθήκη γεμάτη υπομονή και ψυχραιμία και όποτε του τελειώσει πάει και βγάζει λίγη και τη βάζει μέσα του πράγμα δεν υπάρχει, μακάρι πρέπει να υπάρχει. Θα, θα ήμουν η πρώτη που δίπλα Αλλά πρέπει να, να κοιμόμαστε και καλά να τρεφόμαστε και υγιεινά να προσεχούμε και την υγεία μας να έχουμε και leisure time να έχουμε και χρόνο α, ξεκούρασης αν είμαστε ζευγάρι να υπάρχει και χρόνος ειδικά για τους ζευγάρι είναι πολύ δύσκολο πράγμα η γονικότητα και νομίζω Αριστονίκη ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είτε συνειδητά είτε χωρίς να το συνειδητοποιούν αποφεύγουν τη γονεϊκότητα είναι από ένα χώρο ευθύνη που αντιλαμβάνονται ότι κουβαλάω εγώ μια βαριά σακούλα τραυμάτων στην πλάτη μου και δεν παίρνω την ευθύνη να γίνω γονιός και να κινδυνεύω να... αυτά τα τραύματα που έχω να τα μεταβιβάσω διαγενειακά στα παιδιά μου. Mm. Να τα yeah. μεταβιβάσω γονέκη διαμεταβίβαση αν όμω ήδη έχουμε παιδιά, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια γιατί δεν μας φταίνε σε κάτι τα παιδιά επειδή εμεί αποφασίσαμε να γίνουμε γονεί ή γίναμε γονεί σε μια αγούρη ηλικία. Ξέρει, είναι πολύ. Θα θέλω να κάνω έτσι λίγο μια εικόνα ότι οποιοδήποτε κάνει παιδί πολύ νωρίς, αν ένα παιδί στα 20 γίνει γονιός, αν ένα έφυγος στα 20 γίνει γονιός, στα 18, στα 19, στα 16, στα 22, πολύ νωρίς. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με ε, discrepancies, με λήψεις, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς ήταν η δική, η δική του η Εντάξει, για να φτάσει ένα παιδί... Αγόρι ή κορίτσι σε πολύ νεαρή ηλικία στην εφηβεία, ακόμη ψυχοσυναισθηματικά να γίνει γονιό, σημαίνει ότι Υπήρχαν κενά ή προβλήματα ή κακοποίησεις στη διαπαιδαγωγή από τους δικούς του γονείς. Και γίνεται άγουρα γονείος κάποιος, ο οποίος έχει και τη συλλογή του από τραύματα από τους γονείς και πολύ συχνά οι νέοι γονείς, που είναι πολύ νεαροί, που είναι στη δεκαετία των 20, ίσως και λίγο πριν τα 20, ενώ έχουν δικά τους παιδιά, ακόμη παλεύουν με τους δικούς τους γονείς και τσακώνονται με του δικού του γονεί και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα τη σχέση με του δικού του γονεί και μπορεί να φτάσουν και στην ηλικία των 40 και των 50 ετών και να ασχολούνται με του γονεί του που είναι 70 και 80. Δηλαδή, κάπου νομίζω το, το διαγενειακό τραύμα, η διαγενειακή μεταβίβαση τραύματο, σπάει αυτή η αλυσίδα όταν. Ένα γονείο πει: Εντάξει, θέλω να τελειώνω με του δικού μου γονεί. Θα τα λύσω τα ζητήματα. Και ό,τι δεν λύνεται, κόβεται πολλέ φορέ. Ακριβώ. Ακριβώ. Αυτά. Ελπίζω αυτά. να, να είναι, τα είναι βρήκαν προϊόν. χρήσιμα οι φίλε και οι φίλοι. Είναι, αυτά. είναι προϊόν και πολύ εσωτερική δουλειά και, και πάρα πολλούς δύναμη για να τα βρούμε. Αλλά έτσι είναι. Όταν θα το πάρουμε ένα απόφαση και θα δουλεύουμε όλα αυτά τα θέματα, θα ξεκαθαρίζουμε μέσα στο μυαλό μας. Δεν θα κατηγορούμε τον εαυτό μας για πράγματα που δεν φταίμεν εμείς. Θα έχουμε παραπάνω υπομονή ακόμα και με τον εαυτό μας. Θα το συγχωρούμε περισσότερο γιατί το πρόβλημα είναι όταν αρχίσουν οι ενοχές για πράγματα που δεν ευθυνόμαστε και στο τέλος θα κάνουμε χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, και θα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε ούτε Άγιοι, ούτε Σούπερ ούτε Σούπερ Οπότε από τη στιγμή που δεν είμαστε έτσι, έχουμε δικαίωμα στο να κάνουμε λάθη, να απολογούμαστε, να προσπαθούμε ξανά να πέφτουμε, να σηκωνόμαστε, να χάνουμε την υπομονή μας, να την ξαναβρίσκουμε, να ζητάμε συγγνώμη, να σηκωνόμαστε κτλ. κτλ. Αθρόπινα πράγματα και άκρος αληθινά και αυθεντικά. Yeah. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίκη. Α, αριστοτρίτη, Αριστοτρίκη είπα. Χριστέ μου, Αριστοτρίτη. Φιλάκια. Yeah. Bye. Yeah.